Μέρος της διαδικασίας ορίμανσης των εφήβων αποτελεί και η ανεξαρτητοποίηση. Ωστόσο, οι ορμονικές αλλαγές, η επιρροή των συνομιλικών, οι τάσεις της εποχής, το ασταθές συναισθηματικό υπόβαθρο και οι καταχρήσεις, τόσο σε υλικό όσο και σε συμπεριφερικό επίπεδο, είναι παράγοντες που δυσκολεύουν τους εφήβους να κατασταλάξουν στην επιθυμητή συμπεριφορά. Όταν υπάρχει δυσκολία σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και σταθεροί. Αντίθετα προς την εξάρτηση σε ουσίες ή αλκοόλ, η πλήρης αποχή από το διαδίκτυο δεν είναι η ενδεδειγμένη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα. Εξάλλου, το να αποκλείσετε σε έναν έφηβο την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ανέφικτο. Πρώτον, ακόμα και αν δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση από το σπίτι, πάντα θα μπορεί να βρίσκει κάποιο μέρος από το οποίο να συνδεθεί, σχολείο, φροντιστήριο, σπίτι φίλου, κινητό τηλέφωνο και άλλα. Το μόνο που θα καταφέρετε σε αυτή την περίπτωση θα είναι να απομακρύνετε το παιδί από κοντά σας, κάτι που σίγουρα δεν θα θέλατε να συμβεί. Τι είναι λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσετε μια υγιή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά? Το να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με μέτρο θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος όλων των φορέων που σχετίζονται με το παιδί. Θα πρέπει να δείχνετε κατανόηση στις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και να είστε υποστηρικτικοί, ειδικά όταν προσπαθείτε να μειώσετε την εξάρτηση του παιδιού στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ως γονείς, εμπλέξτε το παιδί σε ευχάριστες γι' αυτό οικογενειακές δραστηριότητες που δεν εμπεριέχουν τη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου. Επιχειρήστε να περνάτε παραγωγικό χρόνο μαζί με τα παιδιά σε σταθερή όσο γίνεται μέρα και ώρα στο σπίτι ή και έξω. Προσπαθήστε να οριοθετήσετε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα που ανάλογα με την ηλικία του παιδιού μπορεί να ασχολείται με το διαδίκτυο. Οι ώρες αυτές καλό θα ήταν να είναι αποσυνδεδεμένες από το διάβασμα και τις άλλες υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, να μην χρησιμοποιείτε την πρόσβαση στο διαδίκτυο σαν ανταμοιβή ή σαν τιμωρία για το διάβασμα. Ας θυμόμαστε ότι μια τέτοια πρακτική συνήθως έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς οι έφηβοι τείνουν να απαντάνε με εξίσου χειριστικό τρόπο, παραδείγματος χάρη αν δεν μου δώσεις να παίξω, δεν θα διαβάσω. Βοηθήστε το παιδί να βρει άλλες δραστηριότητες που θα το ενθουσιάσουν και ενθαρρύνετε την ενασχόλησή του με αυτές. Μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για το ζήτημα και φροντίστε να προλάβετε κάποιον εθισμό του παιδιού σας στο διαδίκτυο. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα. Θα ήταν βοηθητικό και οι δύο γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί να έχουν κοινή στάση απέναντι στο παιδί σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου. Αν δεν γίνει έτσι, το παιδί θα πάρει το μέρος του πιο διαλλακτικού γονέα, θα υπάρξει χάσμα στο σπίτι και το παιδί θα κάνει διάκριση μεταξύ των δύο γονέων. Συζητήστε με το παιδί για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. Πάρτε λίγο χρόνο να προετοιμάσετε αυτά που θα συζητήσετε μαζί του και να είστε έτοιμοι για τη συναισθηματική αντίδραση του παιδιού. Ακούστε τη δική του άποψη και απαντήστε με ειλικρίνεια. Είναι σημαντικό να απαντήσετε στο συναίσθημα που θα σας εκφράσει και όχι μόνο σε αυτά που θα σας πει. Δείξτε ότι νοιάζεστε. Θα ήταν βοηθητικό να ξεκινήσετε τη συζήτηση υπενθυμίζοντας στο παιδί πόσο πολύ το αγαπάτε και ότι νοιάζεστε για την ευτυχία του και την υγεία του. Πολλές φορές τα παιδιά εκλαμβάνουν αυτό που τους λέμε ως κατηγορία ή επίκριση. Θα πρέπει να τα διαβεβαιώσετε ότι δεν τα κατακρίνετε. Πείτε τους ότι έχετε ανησυχήσει με την αλλαγή στη συμπεριφορά τους και τις νέες τους συνήθειες και θα θέλατε να μιλήσετε γι' αυτό μαζί τους. Εξηγήστε τους ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, κούραση, εκνευρισμός, κοινωνική απομόνωση και άλλα. Πείτε τους ότι χρειάζεστε τη βοήθειά τους για να τα καταφέρετε να το βοηθήσετε. Το πιθανότερο βέβαια είναι να αρνηθούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά μόνο το ότι έγινε κάποια ειλικρινή συζήτηση γι' αυτό και ότι δείξατε ότι νοιάζεστε πραγματικά θα τα κάνουν να σκεφτούν τι πραγματικά συμβαίνει, ακόμα και αν δεν το παραδεχτούν. Θέστε λογικούς και εφαρμόσιμους κανόνες και μείνετε σταθεροί σε αυτούς. Δουλέψτε μαζί με το παιδί ώστε να θέσετε από κοινού όρια και κανόνες στη χρήση του διαδικτύου. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και τις πεποιθήσεις της οικογένειας, θέστε από κοινού τις ώρες που μπορεί να ασχολείται. Αν το παιδί έχει κινητό τηλέφωνο, περιορίστε τη χρήση ίντερνετ στο χρόνο που θα έχετε ορίσει. Φροντίστε όταν διαβάζει για το σχολείο να μην έχει στην κατοχή του κάποια συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο. Μην επιτρέπετε τη χρήση υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητού στο κρεβάτι. Παραμείνετε σταθεροί στους κανόνες και τα όρια που έχετε θέσει. Τα φτιάχνετε μαζί με το παιδί, αλλά εσείς είστε αυτοί που θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να τηρηθούν. Θυμηθείτε ότι δεν θέλετε να τα τιμωρήσετε. Προσπαθείτε να εξασφαλίσετε την ανεξαρτησία τους και την ψυχική τους υγεία. Αν το πρόβλημα εντοπιστεί σε αρχικό στάδιο, είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί, γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη. Καλλιεργούμε σωστές τάσεις αξιοποίησης του διαδικτύου από μικρή ηλικία, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τα θετικά της τεχνολογίας χωρίς αρνητικές συνέπειες.
Στην περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη επαγγελματική βοήθεια, την αναζητούμε άμεσα. Μία λύση είναι η γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86, όπου ψυχολόγοι με μεγάλη εμπειρία σε προβληματικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο μπορούν να σας παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη.